καλέσει σε ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο όπως όλα όσα κάνουμε είναι ανοιχτά στα μέλη και σε όλους τους εργαζόμενους. Αυτό γίνεται τώρα εν ώψη και της Πρωτομαγιάς και του νομοσχέδιου που κατεβαίνει με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται η κατάργηση του 8ωρου. Αυτό που θέλουμε είναι να καλέσουμε σε μια σύσκεψη, να καλέσουμε και τα άλλα σωματεία να πάρουν αποφάσεις για την Πρωτομαγιά, και σε μια σύσκεψη που θα καλέσουμε τώρα την Παρασκευή, σε λίγες μέρες δηλαδή, με άλλα σωματεία να μας πούν και αυτού, να φτιάξουμε το πλαίσιο δράσης μας, το πλαίσιο των ετοιμάτων βασικά, το οποίο έχουμε εμείς και θα συνδιαμορφωθεί με τα υπόλοιπα σωματεία. Θα καλέσουμε σε συμμετοχή στην απεργία της 6ης Μάη. Όπως γνωρίζουμε, φέτος η Πρωτομαγιά πέφτει Μεγάλο Σάββατο, αντικειμενικά δεν μπορεί να γιορταστεί εκείνη την ημέρα. Επομένως, εμείς πάμε για τις 6 Μάη, μαζί με εκατοντάδες άλλα σωματεία από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ουσιαστικά, δεν πάμε στις 4, όπου καλεί η ΓΕΣΕ και επιθυμεί και η κυβέρνηση να γιορταστεί εκείνη την ημέρα. Ο λόγος είναι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θέλουμε να κάνουμε πραγματικό εορτασμό της Πρωτομαγιάς. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν το πώς και πού θα γίνει αυτός ο εορτασμός, καθώς επίσης και το οξύμορο γενικά που υπάρχει, ότι δεν μπορούν αυτοί σήμερα, οι οποίοι ετοιμάζουν την κατάργηση του 8ωρου, να μας ορίσουν πότε και πού θα γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά, μια γιορτή σύμβολο που συμβολίζει και το 8ωρο αυτό που θέλουν να καταργήσουν. Θα συζητηθούν, θα γίνει αρχικά μια ενημέρωση για όλες αυτές τις εξελίξεις που περιμένουμε, το νομοσχέδιο και όλα τα άλλα για την πανδημία, και στη συνέχεια θα πάρθουν αποφάσεις για τη σύσκεψη που θα κάνουμε, για την Πρωτομαγιά, το γιορτασμό, καθώς επίσης και τις δράσεις που θα κάνουμε σε εργασιακούς χώρους, όπως θα οργανωθούν μέσα από αποφάσεις του Σωματείου.